Μια φορά και έναν καιρό, σε μια μακρινή χώρα, κάποιο βράδυ που η τοσοδούλα κοιμόταν στο μικροσκοπικό κρεβατάκι της, ένας βάτραχος στάθηκε στο περβάζι του παραθύρου της και ψιθύρισε. Ώστε η χιονάτη ζει. Λοιπόν, αυτό δεν θα τα αφήσω έτσι. Καλό μου γουρουνάκι, αν μου ανοίξεις την πόρτα, θα βυσίξω την χειρένια σου καλύβα. Ο Πίτερ Παν αποχαιρέτησε τη Γουέντι, τον Τζον και τον Μάικλ και τους υποσχέθηκε ότι θα τους επισκέπτεται συχνά. Κορίτσια, ξεκινάμε! Οι κανόνες στο σημερινό μας παιχνίδι είναι απλοί. Διαλέγετε κατηγορία ερωτήσεων και απαντάτε στις ερωτήσεις. Εάν δεν είστε σίγουρες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δύο βοήθειες. Η πρώτη είναι το «από τι αρχίζει» και η δεύτερη είναι το «ring-ring». Α, τι είναι το «ring-ring»? Θα μάθετε όταν τη χρειαστείτε. Λοιπόν, ξεκινάμε και πάμε! Μπίμπι, διαλέγεις κατηγορία. Ζουζουνολογία ή ζουζουνονοστιμιές? Ζουζουνονοστιμιές φυσικά. Με τα δυο χεράκια πλάθω λουκουμάκια ή κουλουράκια? Μισό λεπτό, νομίζω αν το τραγουδήσω θα με βοηθήσει. Με τα δυο χεράκια πλάθω κουλουράκια. Κουλουράκια πλάθω! Σωστά! Λέιλα, διαλέγεις κατηγορία. Ζουζουνολογία ή ζουζουνοτραγούδια? Ζουζουνοτραγούδια. Πού πάμε όλοι μαζί με την Ακαντού στο μόνιμο τραγούδι? Στην Ανάβυσσο για πικνίκ ή στη Χονολουλού? Μισό λεπτό, θα το τραγουδήσω για να είμαι σίγουρη κι εγώ. Λοιπόν, Ακαντού, ντου, ντου, πάμε εκεί και πάμε αλλού. Ακαντού, ντου, ντου, πάμε στη Χονολουλού. Σωστά! Είμαστε ισοπαλία. Μπίμπι, διαλέγεις κατηγορία. Ζουζουνολογία ή αγαπημένοι ήρωες των ζουζουνιών? Αγαπημένοι ήρωες των ζουζουνιών. Βλέπω ότι και οι δύο αποφεύγετε την κατηγορία ζουζουνολογία. Όχι όμως για πολύ. Συνεχίζουμε. Ποιος είχε έναν γάλο πολύ μεγάλο, ο Μπαρμπαμπρίλιος ή ο Μπαρμπαμαθιός? Ο Μπαρμπαμπρίλιος, αφού τον ετάιζε μέλι και ταχύνι για να τον παχύνει. Μπράβο, Μπίμπι. Λέιλα, πρέπει να απαντήσεις οπωσδήποτε σωστά τώρα. Διαλέγεις κατηγορία. Ζουζουνολογία ή άκατα μάκατα? Άκατα μάκατα. Καλά. Πώς λέγεται η σκυλίτσα που επισκέφτηκε το Λυκούργο ζητώντας βοήθεια για τους αδέσποτους φίλους της? Μαριγούλα ή Φλάφι? Φλάφι. Έχω δει αυτό το επεισόδιο 10 φορές. Σωστά! Και τώρα ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένατε. Τελευταία ερώτηση στην κατηγορία ζουζουνολογία. Πόσα πόδια έχει μία 40 ποδαρούσα? 40! Λάθος! Σας θυμίζω ότι έχετε δύο βοήθειες. Μα πώς γίνεται να είναι λάθος, αφού το λέει και η λέξη 40 ποδαρούσα? Ας πάρουμε τη βοήθεια, Μπίμπι. Μπορεί να είναι ερώτηση παγίδα. Ρίγκο, μπορείς να μας πεις, σε παρακαλώ, από τι γράμμα αρχίζει η σωστή απάντηση? Βεβαίως, η σωστή απάντηση ξεκινάει με το γράμμα εψιλόν. 100! Όχι, όχι, 60! Ούτε. 6, 9, 7... Πιο πολύ μας μπέρδεψε αυτή η βοήθεια, Μπίμπι. Είναι πολλές οι πιθανές απαντήσεις. Θα πάρουμε και τη βοήθεια του ring-ring, παρακαλώ. Βεβαίως. Με ποιον θέλετε να επικοινωνήσετε? Με την Ακαντού. Αυτή σίγουρα θα ξέρει. Τέλεια! Ring-ring! Γεια σου, Ακαντού! Γεια σου, Ρίγκο! Γεια σας, κορίτσια! Ακαντού, μήπως ξέρεις πόσα πόδια έχει μία 40 ποδαρούσα? Και πριν βιαστείς να απαντήσεις, να σου πούμε ότι η σωστή απάντηση ξεκινάει με το γράμμα εψιλόν. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι η 40 ποδαρούσα έχει πολλά πόδια. Δεν σημαίνει ότι έχει ακριβώς 40. Ονομάστηκε έτσι για να τονιστεί η διαφορά που έχει από τα υπόλοιπα ζώα και ζουζούνια. Υπάρχουν λοιπόν 40 ποδαρούσες με 15, 33, 40, 60, 400, ακόμα και με 700 πόδια. Δεν έχω καταλάβει ποια είναι η σωστή απάντηση που ξεκινάει από εψιλόν. Μα αυτό σας εξηγώ. Η σωστή απάντηση είναι εξαρτάται. Από τι?
Από το μέγεθος και το είδος της 40-ποδαρούσας φυσικά. Άλλο ένα τηλεπαιχνίδι ζουζουνογνώσεων έφτασε στο τέλος του. Με νικητή την Ακαντού. Δηλαδή, όλοι είμαστε νικητές. Ρίγκο, η τελευταία ερώτηση ήταν παγίδα. Ας μην έπεφτες μέσα, Δίδη. Ας μην έπεφτες. Μπείτε στο www.zuzunia.tv και γίνετε συνδρομητές στο Zuzunia TV Plus. Εκεί θα βρείτε όλα τα επεισόδια άκατα-μάκατα, αλλά και περισσότερες από 600 ώρες με αγαπημένες σειρές κινουμένων σχεδίων, εκπαιδευτικές εκπομπές και παιδικά τραγούδια. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον για παιδιά χωρίς διαφημίσεις. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε κινητά, τάμπλετ και τηλεοράσεις.